τα παιδιά πρέπει να μιλάνε στους γονείς. Αυτό θέλω να πω. Οι γονείς να τα έχουν καλά με τα παιδιά, να μιλάνε. Έχει συζήτηση το θέμα. Πολύ συζήτηση. Να μιλάνε τα παιδιά, να μην κρύβουν. Γιατί μετά έρχονται άλλα προβλήματα πιο σοβαρά. Είναι ο πατέρας του 13χρονου αγοριού που βρέθηκε αντιμέτωπο με έναν επίδοξο ασελγό. Πρόκειται για ένα άρρωστο άνθρωπο από τον τύπο, ας πούμε, αυτό. Αυτό θέλω να πω. Όλα συνέβησαν σε χωριό της ενδοχώρας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Το παιδί πήγα στους γονείς μου για να κάτσει εκεί μερικές μέρες και ήταν αυτός ο τύπος εκεί. Ο Πακιστανός ήταν εκεί και καθόταν σε ένα πεζουλάκι πιο πέρα στα 100 μέτρα. Το παιδί είχε μια άριστη σχέση γιατί το χαιρετούσε. Και ήταν και στο χαιρέτα και αυτός και ο ίδιος ο Πακιστανός. Και το παιδί, γεια σου φίλε, γεια σου, το προσέγγισε να πάει να το κεράσει. Ο αλλοδαπός πακιστανικής καταγωγής στη συνέχεια ζήτησε από τον πιτσιρικά να τον ακολουθήσει. Το παιδί, χωρίς να βάλει κάτι πονηρό στο μυαλό του, τον ακολούθησε και κατέληξαν σε ένα χάλασμα. Το παιδί πήγε γιατί το είχε κεράσει, νόμιζε ότι ήταν, το αγαπούσε πραγματικά. Ο 13χρονος διαισθάνθηκε πως κάτι δεν πήγαινε καλά και προσπάθησε να φύγει. Τότε ο Πακιστανός τον φίλησε στο μάγουλο. Του είπε: εγώ είμαι άντρας, εσύ να τον εφηγήσει. Εγώ είμαι άντρας, δεν είμαι γυναίκα. Θύμωσε το παιδί. Όταν κατάλαβε πως ο μικρός δεν ήταν το εύκολο θύμα που πίστευε, φέρεται να του έταξε χρήματα προκειμένου να εξασφαλίσει τη σιωπή του. Έχουμε συγκλονιστεί και στο χωριό εδώ και εμείς, δηλαδή και εμείς σαν γονείς. Πήγα το παιδί τώρα στον πατέρα και στη μάνα μου και του συνέχεια αυτό το περιστατικό. Πού να το καταλάβω και πού να το. Δεν ξέρει τι σου κρύβει ο καθένα. Εσείς είχατε συζητήσει για ένα τέτοιο ενδεχόμενο με το παιδί σας, γιατί αντέδρασε πάρα πολύ όρημα. Ήρθε πολύ, ήρθε αμέσως, σας το είπε. Ναι, το παιδί μου το είπε, γιατί έχω άριστη επικοινωνία με τα παιδιά μου. Το κατάλαβε ότι αυτό δεν ήταν φυσιολογικό. Να το φιλήσει ένα το παιδί. Είναι μικρό, είναι 13 χρονών, αλλά καταλαβαίνει. Η αστυνομία ξεκίνησε άμεσα έρευνες και κατάφερε τελικά να εντοπίσει τον αλλοδαπό, να τον συλλάβει και να τον οδηγήσει ενώπιον του δικαστηρίου. Πήγαμε σε 2-3 σπίτια να δούμε ποιος είναι. Αναγνώρισε το παιδί, τον πιάσαμε. Στο δικαστήριο, κατά την απολογία του, ο αλλοδαπός με σπαστά ελληνικά υποστήριξε πως δεν είχε κακή πρόθεση. Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν ούτε την πρόεδρο του αυτόφορου μονομελούς πλημελιωδικίου Ηρακλείου, ούτε τον εισαγγελέα της έδρας που τον έκριναν ένοχο για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ' εξακολούθηση, τελεσθήσα και σε απόπειρα σε βάρος του 13χρονου παιδιού και του επέβαλαν συνολική ποινή φυλάκισης κατά συγχώνευση 18 μηνών. Δόξα τω Θεώ, η ελληνική αστυνομία από εδώ, από τις Μοίρες, που τους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί κάνανε τη δουλειά τους άψογα τα παιδιά, ήρθανε και τον πιάσαμε, ας πούμε, και ευχαριστώ και τον κύριο Θεοφανίδη, τον εισαγγελέα και την έδρα. Το Ηράκλειο, γιατί του αποδώσανε αυτό που έπρεπε να το αποδοθεί. Τιμωρήθηκε όσο το άξιζε.